Πριν περάσουμε στο Star, θέλω να δούμε την Ελένη Χατζίδου, την οποία συνάντησε ο Χρήστος Λυσέας και σχολιάζει την παρέα τους και το τι θα κάνουν του χρόνου, τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά νομίζω ότι μόλις το δείτε θα προβληματιστείτε με αυτά που λέει η Ελένη Χατζίδου. Θα δεις. Πώς είσαι? Όλα καλά. Μία και μοναδική θα είσαι εσύ. Κοίτα όμως λίγο να συμμορφωθείς. Άλλη σαν εμένα δεν θα βρεις. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το τσιφτετέλι που χόρεψες χθες και ξεσήκωσες τον Εδεοκλή και το ζεμπέκικο σήμερα. Έχεις βάλει σκοπό να τους τρελάνεις. Δύο μέρες δεν ξέρω τι. Έχω πολύ καιρό να βγω. Από 1,5 χρόνο στον τηλεοπτικό αέρα, νιώθεις λίγο πιο άνετη, νιώθεις λίγο πιο εαυτό σου. Βέβαια, ρε παιδί μου, όσο να είναι τον πρώτο καιρό, έχεις στο μυαλό σου πάρα πολλά πράγματα για το πώς. Πώς είναι η δουλειά, να σου το πω έτσι. Πώς είναι ο τηλεοπτικός αέρας. Τώρα νομίζω τα βάζω πιο σωστά σε μια σειρά. Πολύ νωρίς φέτος ξεκινήσαμε και συζητάμε για το τι θα γίνει του χρόνου. Πολλά συμβόλαια λήγουν. Ένα από αυτό και το δικό σας. Όχι, εμάς λίγοι, αλήθεια. Λίγοι. Δεν ξέρεις τι συμβόλαια έχεις υπογράψει. Ίσως δεν σου πω κάτι. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι σωστό ή όχι, αλλά έτσι νιώθω. Δεν με αγχώνει, βρε Χρήστο, καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι ότι νιώθω καμιά σιγουριά για τον εαυτό μου και. Αλλά γενικά έτσι ήμουνα πάντα και στο τραγούδι. Δηλαδή, εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, όπου και να βρίσκομαι, ό,τι και να κάνω. Και ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν θα καθίσω να μετρώει αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θέλω να μείνω. Έχετε κάνει συζητήσεις, έχει γίνει κάποια ακρούση από το κανάλι για την επόμενη χρονιά? Όχι, τίποτα ακόμη. Κάτι ξεχωριστά θα μπορούσατε να κάνετε με τον Εδεοκλή? Ναι, προς το παρόν δεν το σκέφτομαι, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι ότι επειδή είμαστε παντρεμένοι, δεν είμαστε έξω σπίτι μαζί, έχουμε το παιδάκι, μια χαρά. Πιστεύω, ναι, δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε ένας χωρίς τον άλλον. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις εσύ τηλεοπτικά? Κάποια στιγμή, όταν έτσι μας είχαμε συζητήσει με τον Νίκο του Κοκλώνη και μιλούσαμε για την εκπομπή την πρωινή, και σκεφτόμασταν τι άλλο αυτό και τι θα σ' άρεσε και τέτοια. Είχαμε μιλήσει για παράδειγμα για τον backstage του Just, λέγαμε, το σου λέω ένα παράδειγμα. Θα μ' αρέσει να κάνω ένα τρελοπαίχνιδο. Εσένα, μια μέρα που μπορεί να μην πάτε τόσο καλά, σε πειράζει αυτό? Καθόλου. Με το, ξέρεις τι, με τα πολύ καλά νούμερα, wow, ωραία, μια χαρά. Αλλά και χαμηλά να είναι τα νούμερα, wow, ωραία, μια χαρά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θα με ρίξει με τίποτα. Βλέπω κάτι τρελά εντωμεταξύ, από εκεί που μπορεί να είναι 15, σου λέω εγώ, τα 5 λεπτά, τα 10, δεν ξέρω πώς πάει, 5 λεπτά. Ναι, 15. 15 λεπτό, μπράβο, το τέταρτο. Μετά να είναι 3, μετά να ξανά είναι 15. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι λίγο περίεργο. Τι θέλεις να σου φέρει το 2024? Ξέρεις τι θα ευχηθώ? Να μπορώ να βλέπω με περισσότερο με τους γονείς μου, μου λείπουν πάρα πολύ. Αυτό. Ναι. Ωραία. Δεν προβληματιστήκατε? Ωραία αυτή βασικά. Ωραία, ωραία, αυτή, ωραία, βασικά. Ωραία τα είπε. Πολύ ωραία. Είναι συμπαθέστατη η Ελένη Χατζίδου ούτως ή άλλως. Απλά εκεί βλέπεις τη διαφορά. Κάνει τηλεόραση τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Θέλω να πω, η κοπέλα δεν είναι η βασική της δουλειά αυτή. Μπορεί να γίνει, να εξελιχθεί, να είναι. Ναι, είναι. Θέλω να πω όμως, προέρχεται από το τραγούδι. Εκεί βλέπεις τη διαφορά ότι είτε κάνουμε πολύ καλά νούμερα, πολύ ψηλά νούμερα, είτε πολύ χαμηλά, wow, μια χαρά. Ναι. Δηλαδή, ένα αυτό. Και δεύτερο, εκεί με το συμβόλαιο. Οπότε το συμβόλαιο λίγη. Τύπου έπεσε με αλεξίπτωτο, δεν ξέρω. Παιδιά, ήταν. Θα σας πω. Εντάξει, νομίζω το είπε για πλάκα, βέβαια. Όχι, δεν φάνηκε ότι. Καταρχήν δεν το είπε. Δεν το είπε. Γνωρίζει αν έτσι με πολλές φορές μπορεί να δούμε απαντήσεις λίγο περίεργες. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τότε, όταν είχαν υπογράψει το συμβόλαιό τους, υπήρχαν φωτογραφίες. Δηλαδή, όταν υπογράφανε. Δεν ξέρεις τώρα τι έχει υπογράψει. Την πρώτη χρονιά ήταν αυτό. Και τη δεύτερη μπορεί το κάνανε εν είδη σκέτ στην εκπομπή ναι. Τη πέρυσι. Δεν το θυμάστε που είχε βάλει. Προφανώς και εκεί. Ο συνάδελφος μέσα στο πλατό του και καλά έδινε την είδηση κλπ. Δηλαδή, κάπου κοντοστάθηκε. Γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο. Μπορεί να υπάρχει ένα όρο του συνένα, μπορεί κάτι τέτοιο. Και το ξέρει. Όχι, το ξέρει μόνο, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Εντάξει, ξεκάθαρα for fun ήταν. Ναι. Τι επίτηδες? Όχι, για πλάκα. Μπορεί να σκέφτεται να κάνει ένα λογοπαίγνιο που δεν τη βγήκε, ένα αυτό κτλ. Όχι, προφανώς. Είναι να υποβαθμίσει το πόσο σημαντικό είναι πότε λύγει ένα συμβόλαιο και να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι περνάμε τόσο ωραία σε αυτή την εκπομπή. Που εντάξει, εγώ ζω το σήμερα και δεν ξέρω πότε λύγει. Σήμερα στα παιδιά μίλησες εσύ? Να ξέρω κάθε μέρα σε ποια κουβέντα. Σήμερα έδωσα μια συνέντευξη στη Λιλή Πυράκη που έπαιξε σήμερα. Δεν έχω προλάβει να τη δω, αλλά μου στείλαν μερικά ωραία μηνύματα. Παίρνει κάθε τέλο. Παίρνει τη συνέντευξη από άλλε μέρε. Όπω παίζουμε τα μούλτι. Στην Ελένη Τσολάκη σήμερα.
Και το Σάββατο στη Μαρία Μπακοδήμου. Εντάξει, ναι, όχι. Κυριακή στη Σύση Χριστίνου. Μα αγάπη μου γι' αυτό, να βάλω ένα πρόγραμμα. Να σου πω κάτι, εγώ δεν ξεκουράζομαι όμως, δεν με αφήνετε λίγο να πάρω μια ανάσα. Μισό λεπτό, έχει μια απορία ο Άγγελος που θέλει να λύσει. Τι απορία έχει. Όχι, δεν έχω απορία. Απλά εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, επειδή θυμάσαι και πέρυσι φιλοξενούσαμε δηλώσεις και τη Ιδία και του συζύγου τη. Και πέρυσι είχαν μια μεγάλη αγωνία, θυμάσαι που την εκφράζαν και πολλοί στι δηλώσει. Τι θα γίνει του χρόνου, θα θέλαμε να μείνουμε έτσι μια. Και με ένα έτσι γλυκό παιδικό τρόπο, φέτος δείχνουν να είναι. Και αυτό ίσως η πλάκα αν είναι ή όχι με το συμβόλαιο. Θα πατάνε λίγο φέτος. Πιο καλά στα πόδια τους. Είναι και πιο εγώ χαλάρι. Αυτό θα πω. Εγώ βλέπω το ίδιο συνέστημα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Το χαίρονται σίγουρα. Θέλουμε να το συνεχίσουμε. Δεν είναι αυτή η αγωνία του συμβολέου να ξέρει ποτέ. Δηλαδή, πέρυσι τη βγάζαν λίγο, αυτό θέλω να πω. Τώρα φαίνεται να μην τη βγάζουν τόσο πέρυσι πολύ. Όμως δεν είναι γινόντουσαν, αγωνία. Πέρυσι όμως είναι γινόντουσαν πραγματικά και πέρσι τα παιδιά δεν πέρασαν ωραία. Εγώ θυμάμαι και πρόπερσι. Γιατί πολύ καιρό συζητιόταν. Πρόπερσι δεν ήταν, είναι η δεύτερη χρονιά. Πέρυσι όντως πέρασαν άβολα, είναι η δεύτερη χρονιά τους. Πέρυσι από πολύ νωρίς είχαν αρχίσει να υπάρχουν φήμες ότι συζητάνε άλλα ζευγάρια, είτε στη ζωή είτε γενικότερα, αυτό, για να αναλάβουν το πρωινό. Ήταν πολύ άβολο. Πέρυσι λοιπόν ήταν πολύ άβολο. Για την Ελένη και τον Ετεοκλή και όλη την εκπομπή. Και φέτος που κατάφεραν, επειδή γινόντουσαν πραγματικά ραντεβού. Να ισχύει. Έβλεπε κόσμο, γινόντουσαν τηλέφωνα και τα παιδιά δεν είχαν ενημερωθεί, σου λέει θα γίνει. Φέτος λοιπόν που πήρανε και άλλο συντάκτη. Η εκπομπή μαζεύτηκε και έγινε πραγματικά από πέρσι. Το πρώτο μισό της χρονιάς πολύ καλύτερη, είναι μια άλλη εκπομπή. Έχει διαφορά η αλήθεια. Φαίνεται και στα ποσοστά τηλεθέασης, όσο και αν η Ελένη δεν τα κοιτάει φυσικά. Έχουν και την άνεση της δεύτερης χρονιάς. Θα είναι γερά και θα είναι πια, είμαστε στη φάση που θα πούμε ότι αν δεν θέλει το Star για κάποιο λόγο να κάνει ένα μπαμ, θα τα κρατήσει τα παιδιά. Το Star νομίζω ούτως ή άλλως στα πρωινά. Έχει τη θέση μιας εναλλακτικής πρότασης. Και όχι τόσο ψυχαγωγία, mainstream. Πολύ ψυχαγωγία και καλά κάνει. Και εναλλακτικής όμως πρότασης και όχι τόσο mainstream. Που νομίζω ότι και μόνο αυτή η αγάπη που δείχνουν για αυτό που κάνουν και τους αρέσει πολύ, ακόμα και τώρα που είναι νωρίς, γιατί και τις δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκες πριν, ήταν προς το τέλος της σεζόν. Οπότε ήταν εκείνο το διάστημα πάνω στη φωτιά που... η όποια Φωστά. απόφαση Φωστά. ήταν να πάρθει. Τώρα είναι χαλαρή και λέει εγώ θέλω να παραμείνω. Δεν ξέρω, Αλέξανδρος, τι ρεπορτάζ έχει. Ναι. Ίσως υπάρχει συνένα γι' αυτό όχι. λίγο κοντοστάθηκε. Όχι, όχι, όχι. Πάμε να πάρουμε... Το συνένα είναι ότι έχει την επιλογή το κανάλι να σου ανανεώσει ακόμα μία χρονιά το συμβόλαιο. Εάν πούμε ότι τώρα... ένα δευτερόλεπτο, Αλέξανδρε. Ναι, αν πούμε ότι τώρα με τα τωρινά δεδομένα, το συγκεκριμένο κανάλι δεν συνεχίσει και του χρόνου να έχει την ίδια ομάδα, είναι για μένα αυτοκτονικό. Δηλαδή, συμφωνήσω απόλυτα. Στρώνει το πράγμα, στρώνει. Δεμένη η ομάδα. Ναι. Δεμένη πια. Να πούμε όμως, εδώ λοιπόν έγκυται και το θέμα. Καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο γιατί, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το συμβόλαιο των δύο παρουσιαστών. Να σας πω ότι το συν ένα που ανέφερε σωστά η Φέη είναι αυτό που διανύουμε φέτος. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε το ζευγάρι πέρσι, είχε υπογραφεί ένα μονοετές συμβόλαιο με την επιλογή του συν ένα. Εξού και η αγωνία, λοιπόν. Συνήθως όμως, όταν πας στο συν ένα, υπογράφεις ξανά ένα καινούριο συμβόλαιο. Δεν μένει σε ίσχυ το συν ένα. Άρα, θες να πεις ότι έχουν υπογράψει ένα καινούριο. Όχι, ότι θα υπογράψουν. Έχουμε μείνει μόνο στο συν ένα με την δυνατότητα επανεξέτασης. Δεν μπήκανε δηλαδή. Ήθεστε όμως να μην διανύσεις ποτέ το συν ένα. Ξανακάνεις, σου λέω, ένα συμβόλαιο εξ αρχής. Ναι. Εξ αρχής λοιπόν έγινε μονοετές με συνένα. Άρα έχουν συνένα τώρα. Άρα έχουν λοιπόν. Τώρα ένα συνένα. Έχουν συνένα. Αν ενεργοποιηθεί και του χρόνου. Α, υπάρχει, οκ. Okay. Ναι. Να το. Εδώ λοιπόν όμως έγινε το θέμα. Ότι εφόσον το κανάλι θέλει να δώσει την δυνατότητα στους δύο παρουσιαστές να συνεχίσουν, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Λάμπρος, έχουμε δει πάρα πολύ σημαντικά βήματα βελτίωσης και στην εκπομπή αλλά και στα νούμερα τηλεθέασης, οι δύο παρουσιαστές θα μπουν σε συζητήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα, πράγματι, είπε και η Ελένη στην κάμερα, ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι κουβέντες και πράγματι και οι δικές μας πηγές αυτό λένε. Το θέμα που θέλω να θέσω εγώ είναι ότι για να μην πηγαίνουν λοιπόν από το συν ένα στο συν ένα κάθε φορά, και πολύ σωστά το είπε Σφέη, αν τελικά το κανάλι θα πάρει την απόφαση να τους εμπιστευτεί για τα επόμενα δύο χρόνια και να τους δώσει τη δυνατότητα να βρίσκονται στην πρωινή ζώνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε κάθε χρόνο, διότι στην ουσία είναι η δεύτερη χρονιά αυτή τη στιγμή που μπαίνουν σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με το κανάλι. Πάντως έτσι βλέποντάς τους το πλάνο που δεν υπάρχει και ήχος, βγάζουν μια πολύ ωραία ενέργεια μεταξύ τους και δεν έχει να κάνει ότι είναι παντρεμένοι και είναι ζευγάρι και στη ζωή. Έχουν μια ωραία ενέργεια. Έχουν και ωραία ομάδα. Και θεωρώ ότι περισσότερο είναι πάνω στην Ελένη το συγκεκριμένο. Μην το λες. Και ο Τεοκλής έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο και. Πάντως είναι πολύ καλύτερη και από και οι δύο.
από το Open. Ναι, ναι, γιατί θυμάστε ότι ήταν και στο Open. Ο Θεοκλής να έκανε μια. Μαζί με την Ελένη. Ήταν είναι φέτος, νομίζω και. Και με ναι, το έχει κάνει και μόνο. Ναι, παιδιά, δεν και χωρίς την Ελένη. Είναι πολύ άπειροι και άγουροι και. Άρα το ρεπορτάζ τι λέει, δεν κατάλαβα. Το ρεπορτάζ λέει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπουν σε συζητήσεις με το κανάλι, το οποίο σας έχω πει αυτή τη στιγμή βασική προτεραιότητα του καναλιού είναι η Prime Time Zone. Θα μπουν οι δύο παρουσιαστές σε συζητήσεις. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό. Και αν, όπως είπε και ο Λάμπρος, δεν θέλουν να κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό, νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία. Να περάσουμε στο. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.